Σε πολυήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους κατέρχονται οι δικηγόροι όλης της Ελλάδας από αύριο μέχρι και την 3η 15 Δεκεμβρίου, διαμαρτυρώμενοι για την επιμονή της κυβέρνησης να ξεκινήσει από 1η-1η του 2016 η εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βουλή, παρά τις σοβαρές συνέπειες, όπως επισημαίνεται, που θα έχει για τους πολίτες η εφαρμογή του, αλλά και παρά την ανυπαρξία υποδομών στα δικαστήρια της χώρας που θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση από το παλιό δικονομικό σύστημα στο καινούριο. Τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργήσει ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας είναι εξαιρετικά σοβαρά, τα έχουμε γνωστοποιήσει εγκαίρως ήδη από πέρυσι που δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο του κώδικα αυτού και αφορούν δύο βασικούς τομείς του δικαίου. Ο ένας αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των αστικών δικών. Με βάση το καινούργιο σύστημα που καθιερώνεται και που από ό,τι φαίνεται θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και εφ' εξής, οι αστικές δίκες θα διεξάγονται πλέον χωρίς την παρουσία και την εξέταση μαρτύρων. Και μόνο κατ' εξαίρεση και εφόσον ο δικαστής το θεωρήσει αναγκαίο, θα μπορεί εκ των υστέρων, και αφού έχει μελετήσει τη δικογραφία, να ζητά συμπληρωματικά να εξεταστούν μάρτυρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μια πολύ σοβαρή συνέπεια, ότι στερείται ο δικαστής του κυριότερου αποδεικτικού μέσου που είναι οι μάρτυρες. Εάν δεν υπάρχει ο μάρτυρας στο δικαστήριο, προκειμένου να έχει ο δικαστής τη δυνατότητα να του κάνει τις ερωτήσεις εκείνες τις οποίες κρίνει απαραίτητες, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί από τους συνηγόρους η αξιοπιστία του, προκειμένου να μπορέσει να διαπιστωθεί κατά πόσο γνωρίζει τα θέματα για τα οποία καταθέτει, η κατάθεσή του που μπορεί να δίνεται γραπτός δεν έχει την ίδια βαρύτητα με αυτή που δίνεται στο δικαστήριο και που ελέγχεται επί τόπου την ώρα που δίνει την κατάθεση αυτή. Το ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό, η αλλαγή δηλαδή στον τρόπο διεξαγωγής των αστικών δικών, και το δεύτερο, εξαιρετικά σημαντικό, το έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, αφορά τον τρόπο διενέργειας των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Πλέον καθιερώνονται διαδικασίες εξπρες, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουν περαιωθεί οι σχετικές υποθέσεις και επιπλέον περιορίζονται τα μέσα άμυνας, οι δυνατότητες δηλαδή των οφειλετών να αντιμετωπίσουν τις τράπεζες και τους άλλους δανειστές τους προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν το σπίτι τους ή τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Με τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής των αστικών δικών, οι οποίες πλέον θα γίνονται χωρίς την παρουσία μαρτύρων και κυρίως αλλάζει ο τρόπος διενέργειας των κατασχέσεων και των πληστηριασμών που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με διαδικασίες εξπρες και με πολύ περιορισμένες δυνατότητες των οφειλετών να αντιδράσουν. Περιορίζονται πάρα πολύ αυτές οι δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη και καθιερώνονται διαδικασίες όπου μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με αφετηρία την εμπορική αξία του ακινήτου θα εκτίθεται σε πληστηριασμό τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών. Και λέω την εμπορική αξία διότι εδώ δημιουργείται ένα θέμα ποιος εκτιμά την εμπορική αξία. Και προφανώς εδώ η εκτίμηση θα γίνεται αυθαίρετα από το δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα επιβάλλει την κατάσχεση για λογαριασμό της τράπεζας. Εκεί λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να ξεκινά ο πληστηριασμός με τιμή πολύ χαμηλή, που δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του ακινήτου και να χάνονται μισοτιμής περιουσιακά στοιχεία. Στις σχετικές επισημάνσεις τόσο των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας το περασμένο Σάββατο, όσο και των δικαστών την περασμένη Κυριακή στις Ολομέλειες των αντίστοιχων ενώσεων που συνήλθαν στην Αθήνα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις, παρότι παραδέχθηκε τα προβλήματα που θα επιφέρει ο νέος κώδικας, κάτι που προκάλεσε τα καυστικά σχόλια των παριστάμενων.